από καλή μας αρχή. Τα λουκέτα των επιχειρήσεων ξεκλείδωσαν. 4 Μαΐου, υπολοιπόθητη ημέρα για την πρώτη σειρά επιχειρήσεων που ανοίγουν μετά την αναστολή λειτουργίας που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού. Πρώτο μέλημα του κ. Κωστόπουλου είναι να φορέσει γάντια και μάσκα και να ξεκινήσει την απολύμανση. Ξεκίνησε και κλείναμε τα πρώτα ραντεβού. Πάντα με ρωτάκανε να φέρω μαζί μου τη μάσκα. Δεν είχαμε ενημερωθεί και εμείς και τους λέγαμε ναι, φέρτε τη μάσκα σας. Πάντα τους λέμε φέρτε μια μάσκα, το οποίο μια μάσκα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις να κάνεις ένα κούρεμα. Μπορεί η επαναφορά στην κανονικότητα να αποτελεί ανακούφιση για τους επιχειρηματίες που έβλεπαν κλειστά όλο αυτό το διάστημα τα μαγαζιά τους, ωστόσο η επίσκεψη πλέον σε αυτά δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη πριν την πανδημία. Ο ιδιοκτήτης, αφού πραγματοποίησε την απαιτούμενη απολύμανση στο χώρο και τα εργαλεία, τώρα τόσο ο ίδιος όσο και οι υπάλληλοι του είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν μόνο τα προγραμματισμένα ραντεβού για σήμερα, τα οποία στη συγκεκριμένη επιχείρηση ανέρχονται στα 30. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αυτό η γυναίκα, το ίδιο και ο άντρας, αλλά πιο πολύ η γυναίκα το είδε σαν μια, το να ξεσκάσει. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας, τα κομμωτήρια και τα κουρία θα είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, Σάββατο από τις 7 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο με ραντεβού μέσω τηλεφώνου, υποχρεωτική η χρήση μάσκας για προσωπικό και προαιρετική για πελάτες, υποχρεωτική η χρήση γαντιών μιας χρήσης, απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας 2 μέτρα, απαγορεύονται τα περιοδικά και ισχύουν οι περιορισμοί των τετραγωνικών μέτρων σε καταστήματα μέχρι 20 τετραγωνικά. Θα μπορούν να βρίσκονται εντός 4 άτομα. Αν το κατάστημα είναι 100 τετραγωνικά, θα μπορούν να βρίσκονται μέχρι 12 άτομα. Αντίστοιχη εικόνα και στα κέντρα αισθητικής. Έχουμε ξεκινήσει με κάποια μέτρα ασφαλείας πλέον να δουλεύουμε. Απολυμμένουμε πάρα πολύ καλά τα αναλώσιμα προϊόντα, λίμες, μπάφερ και τα πενσάκια πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε εδώ και πόσο καιρό να τα φτιάξουμε. Τέλος άνοιξαν τα κορίτσια. Βέβαια δεν υπάρχει ούτε φόβος ούτε τίποτα. Ξέρω που έρχομαι εδώ και χρόνια. Μεταξύ των επιχειρήσεων που ανοίγουν σήμερα είναι και τα οπτικά. Και σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία τους βασίζεται σε αυστηρά πλαίσια. Τα στόρια ανέβηκαν, τα φώτα άναψαν. Είναι 10 το πρωί της Δευτέρας και μετά από 45 ημέρες το κατάστημα οπτικών του Μιλτιάδη Παυλίδη ανοίγει και πάλι τις πύλες του. Προς το παρόν θα ισχύσει αυτό που είναι το μέτρο που έδωσε η κυβέρνηση, συγκεκριμένος αριθμός ατόμων ανά τετραγωνικό ανάλογα με το μέγεθος του καταστήματος. Θα πρέπει να λάβουμε. Έχουμε σύσταση να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δηλαδή μάσκες και γάντια. Μπορεί η εμπειρία της πρώτης ημέρας λειτουργίας των καταστημάτων να έμοιαζε πρωτόγνωρη για καταστηματάρχες και πελάτες, παρουσιάζει ωστόσο ενδιαφέρον το κατά πόσον θα εφαρμοστούν τα μέτρα με συνέπεια τις επόμενες ημέρες.